Έχουμε μέσω Skype τον κύριο Μιχάλη Βιαννιτάκη, Γενικό Γραμματέα Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας, για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε αυτό το φαινόμενο, το οποίο συνδέεται μάλλον και με την κλιματική αλλαγή. Κύριε Βιαννιτάκη. Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Κύριε Βιαννιτάκη, πριν μας δώσετε όλη την εικόνα, δώστε μας μια τάξη μεγέθους για το πού βρίσκεται φέτος η τιμή του ελαιόλαδου σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Κοιτάξτε, φέτος η αλήθεια είναι ότι πραγματικά υπήρχε είναι μια χρονιά ρεκόρ, ιστορικό ρεκόρ για το ελαιόλαδο, η τιμή του ελαιόλαδου. Βέβαια, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συγκρίνουμε την τιμή του ελαιόλαδου σήμερα σε σχέση με το κόστος παραγωγής που έχει, με την τιμή που αντιστοιχούσε τη δεκαετία του 90 ή του 2000. Τα νούμερα έχουν τεράστια απόσταση αυτές οι δύο εποχές. Όπως και να έχει όμως, η Ελλάδα φαίνεται να έχει πλεονέκτημα στη φετινή σεζόν, γιατί και από τη μία είχε μια πολύ καλή παραγωγή και σε ποιότητα αλλά και σε ποσότητα, αλλά συνέπεσε και με μια όχι καλή περίοδο στις ανταγωνίστριες χώρες του ελαιόλαδου, όπως είναι η Ιταλία και η Ισπανία. Mm-hmm. Αυτός είναι ο βασικός λόγος όπου έχει πάει το λάδι αυτή τη στιγμή γύρω στα 6 ευρώ στο κιλό. Να πούμε ότι πριν από 2 χρόνια ήταν κοντά στα 2-2,5 ευρώ το κιλό. Μιλάμε για φέτος, πολύ μεγάλη άνοδο, ναι. Ναι, μιλάμε όμως ότι και πριν από 3 χρόνια το κόστος συγκομιδής, θα σας πω μόνο, της εργασίας ήταν στο μισό από ό,τι ήταν φέτος. Λόγω έλλειψης εργατικών χεριών και λόγω όλων αυτών των παραγόντων. Λοιπόν, το λάδι ναι, έχει μια καλή τιμή, όμως είναι μια τιμή που απέχει πραγματικά πολύ από την πραγματική αξία του ελαιόλαδου, το οποίο είναι χρυσάφι για την πατρίδα μας, χρυσάφι για την υγεία και πραγματικά πρέπει να μπει σε μια άλλη λογική για να μπορέσουμε να κερδίσουμε και σαν παραγωγή αλλά και σαν Ελλάδα αυτό που αξίζει το ελαιόλαδο. Κύριε Βιαννιτάκη, αυτή η σχέση πραγματικής αξίας και της τιμής που βλέπουμε στο ράφι, πού χάνεται, πού χαλάει αυτή η σχέση και έχουμε αυτές τις ανατιμήσεις? Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι η τιμή από το χωράφι μέχρι το ράφι έχει τεράστια απόκληση. Ο λόγος είναι ότι μετά από το χωράφι... Όταν μιλάμε για απόκληση, ναι, πριν μας το εξηγήσετε, για τι τάξη μεγέθους μιλάμε και εδώ? Στην Ελλάδα θα σας πω ότι μπορεί να φτάσει και επί 2. Και επί 2, δηλαδή να ξεκινήσει από τα 3 ευρώ και να φτάσει στο ράφι στα 6, ας πούμε. Όχι, σήμερα να ξεκινήσει από τα 6 ευρώ στον παραγωγό και ναι, να φτάσει στο ράφι τα 10 και 12 ευρώ. Κάποια βέβαια ελαιόλαδα εξαιρετικής ποιότητας με πολύ χαμηλή οξύτητα. Να το ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι όλα τα λάδια τα ίδια. Μάλιστα. Όμως το ίδιο προϊόν σε χώρες του εξωτερικού, επειδή ακριβώς προέρχεται και από την Ελλάδα που είναι γνωστό για την ποιότητά της, αυτό μπορεί να φτάσει μέχρι και 4 και 5 φορές πάνω σαν τιμή. Γι' αυτό λοιπόν, αλλά ο παραγωγός αυτό που κερδίζει είναι μόνο το χαμηλότερο ποσό. Και τι γίνεται, πείτε μας τώρα, από το παραγωγό στη διαδρομή μέχρι το ράφι? Γίνεται όπως γίνεται και σε πολλά άλλα προϊόντα. Προφανώς και εδώ υπάρχουν κάποια ζητήματα εσχροκέρδια σε κάποιες περιπτώσεις, όμως μην ξεχνάτε ότι μεσολαβεί η επεξεργασία, η τυποποίηση, η συσκευασία, η προώθηση, η διαφήμιση, το branding στην κάθε εταιρεία. Όλα αυτά στοιχίζουν. Βέβαια, σας ξαναλέω ότι αν δεν ήταν το συγκεκριμένο προϊόν χρυσάφι πραγματικά, δεν θα βλέπαμε τόσο τεράστια απόκληση. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει όλοι να σκεφτούν καλά τις επόμενες μέρες, το μέλλον του ελαιόλαδου. Να δούμε λίγο και τη μεγαλύτερη εικόνα. Διαβάζω ότι η κλιματική αλλαγή σύν της άλλης επηρεάζει με ξηρασίες που είδαμε, ας πούμε, στην Ισπανία. Εσείς εδώ πέρα στην Ελλάδα, οι Έλληνες παραγωγοί, το έχετε αντιληφθεί αυτό? Κοιτάξτε, την περσινή χρονιά ήταν πραγματικά μία από τις καλύτερες χρονιές όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες. Σας μιλάω για την περιοχή της Κρήτης. Είχαμε πολλές και έντονες βροχοπτώσεις, κάτι που ωφελεί πάρα πολύ στην αύξηση και της ποσότητας και της ποιότητας του καρπού. Άρα, σε συνδυασμό με την πάρα πολύ καλή χρονιά και σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή όπου και στην Ελλάδα παρατηρείται άλλες χρονιές, όμως φέτος δεν το είχαμε, είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Ναι, η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει σίγουρα
και αυτό το κλάδο και πρέπει να είμαστε όλοι προετοιμασμένοι. Ας πούμε, ο καρπός, θα ήθελα να το καταλάβω αυτό, ο καρπός της ελιάς δεν αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες. Πού χάνεται το παιχνίδι? Γιατί, ας πούμε, διαβάζω ότι η ξηρασία στην Ισπανία και στην Πορτογαλία κατέστρεψε την παραγωγή. Αλλά μου λέτε εσείς ότι στην Κρήτη πήγε καλά, που επίσης έχουν υψηλές θερμοκρασίες. Είχε πολλές βροχές όμως. Κοιτάξτε, το αποτέλεσμα είναι λίγο πολυπαραγωγικό, θα έλεγα. Οι υψηλές θερμοκρασίες, να ξέρετε, ότι ευνοούν και την ανάπτυξη του δάκου. Ο δάκος είναι που δημιουργεί τα μεγαλύτερα προβλήματα στην Ελλάδα. Δηλαδή, το ότι έχουμε απώλεια στο ελαιόλαδο δεν οφείλεται τόσο στις καιρικές συνθήκες, που αρκετοί παραγωγοί έχουν φροντίσει και να τα ποτίζουν τα ελαιόλαδρα, για παράδειγμα, αλλά ο δάκος είναι αυτός που επιφέρει τις μεγαλύτερες ζημιές. Άρα, υψηλές θερμοκρασίες στην Ελλάδα επιφέρει τεράστιες ζημιές, κυρίως λόγω του δάκου. Και επίσης, προφανώς και οι καρπόδεση δεν είναι η καλύτερη δυνατή όσον αφορά το ελαιόδεντρο. Μάλιστα. Αλλά όμως... Κύριε Βιαννιτάκη, κλείνοντας, πείτε μας και μια εικόνα που έχετε για τις εξαγωγές. Πώς πάει η Ελλάδα με το ελαιόλαδο στο εξαγωγικό πεδίο φέτος, που είναι καλή χρονιά? Η Ελλάδα φέτος πραγματικά είναι μια πάρα πολύ καλή χρονιά στο ελαιόλαδο. Οι εξαγωγές έχουν αυξηθεί και στο ελαιόλαδο. Δυστυχώς, μεγάλος όγκος των εξαγωγών έχει φύγει από την Ελλάδα χωρίς τυποποίηση. Χήμα, όπως λέμε. Έχουν πάει σε άλλες χώρες. Και εκεί είναι ένα πρόβλημα το οποίο το έχουμε χρόνια, στην τυποποίηση σε πολλά επίπεδα. Ακριβώς. Εμείς κάνουμε το καλύτερο, δίνουμε καλύτερο εαυτό μας για να παράξουμε ποιοτικά προϊόντα, και αυτό το παίρνουν άλλοι και το κάνουν branding. Αυτή είναι η ουσία και το πουλούν ως προϊόν άλλης χώρας. Ουσιαστικά λέτε ότι γίνεται αυτό που λέμε εμείς εδώ, ελληνοποίηση, ιταλοποίηση, ισπανοποίηση του ελληνικού λαδιού. Οι παραγωγοί δεν μπορούν να έχουν έναν παραπάνω ρόλο σε αυτό, ας πούμε, οι συνεταιρισμοί να κάνουν δικές τους, να πάρουν δικές τους πρωτοβουλίες τυποποίησης? Κοιτάξτε, προφανώς και είναι μονόδρομος για να γίνει αυτό το σχήμα. Όμως, δυστυχώς, τις τελευταίες δεκαετίες, όχι μόνο στον κλάδο του ελαιόλαδου, σε αρκετούς κλάδους του πρωτογενούς τομέα, δημιουργήθηκε και καλλιεργήθηκε μια διαφορετική και λάθος νοοτροπία σχετικά με τα μεγαλύτερα σχήματα, με το συνεταιρισμό, με τη λέξη συνεταιρισμός, αν θέλετε. Είναι κάτι το οποίο αποτελεί ακόμα ταμπού. Ταμπού, γιατί δυστυχώς υπάρχουν ακόμα κατάλοιπα από το παρελθόν, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι πρέπει να τα θυμόμαστε και να είμαστε υπερήφανοι για αυτά. Αυτό λοιπόν είναι η προσπάθειά μας και εμάς, και σαν αγροτικός φορέας, να αλλάξουμε αυτή την νοοτροπία, γιατί είναι μονόδρομος στα μεγαλύτερα σχήματα, είτε στο θέμα της παραγωγής, αλλά κυρίως στο θέμα της εμπορίας. Η διαπραγματευτική δυνατότητα μπαίνει σε εντελώς διαφορετικές βάσεις όταν έχει μεγάλο σχήμα. Μάλιστα. Συνεταιριστικό. Κύριε Βιαννιτάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πριν κλείσουμε, να κάνω άλλη μια ενημέρωση. Η θερμοκηπιακή καλλιέργεια αυτές τις μέρες έχει την τιμητική της στην Ιερά Βέτρα, την οποία έγινε η 5η Αγροτική Έκθεση Αγροέξπο, και πραγματικά είναι το σημείο αιχμής αυτή τη στιγμή για όλες τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες.